κάποια χρέη που είχε ο αείμνηστος στράτος Διονυσίου, τα οποία ωστόσο ο Στέλιος έχει ρυθμίσει πλέον. Ενώ ο Θέμης Αταματίδης επίσης μας μιλάει και σχολιάζει για την κρίση που περνούν οι καλλιτέχνες. Πάμε να τους απολαύσουμε. Είστε ένας από τους καλλιτέχνες που έχετε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Εξίσου μεγάλη διάρκεια με εσάς έχει και η κυρία Δημητρίου. Μια γυναίκα που έχει αντέξει και εκείνη στον χρόνο, όπως και εσείς τόσα χρόνια. Πώς το βλέπετε αυτό, ότι από τη δική σας την, έτσι, την εποχή, τη χρυσή εποχή όπως λέτε, έχουν αντέξει λίγοι? Κοίταξε, εγώ την άνθρωπη λατρεύω. Είναι ένα χρυσό παιδί, ένα παιδί φανταστικό. Όντως παιδί. Συνεργαστήκαμε κάποιες φορές με την Άντζελα. Έχει πολύ καλά στοιχεία ανθρώπου και είναι πάρα πολύ συνεργάσιμη. Τώρα έχει ατυχίες η κοπέλα στη ζωή της. Είχε τρακαρίσματα πολλά. Βγαίνουν προς τα έξω στη δημοσιότητα. Αυτό είναι κακός βέβαια που το κάνει, αλλά είναι ένας τρόπος και αυτός να επικοινωνεί. Δεν ξέρω, ίσως να το σκέφτηκε έτσι. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα παιδιά σε αυτά τα reality, έτσι δεν είναι. Και αυτοί που τους επιλέγουν δεν είναι, είναι άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα. Δεν βλέπω αποτέλεσμα όμως. Εντάξει, καλά είναι. Είναι μια εύκολη άνοδο, μια εύκολη γνωριμία με τον κόσμο. Αλλά πώς. Θα είναι απογοήτευση για αυτό το παιδί. Εσείς θα πηγαίνατε να βοηθήσετε κάποιον ένα παιδί, αν σας το ζητούσε, μέσω της τηλεόρασης, αν γίνετε κριτής, να του δώσετε κάποιες συμβουλές? Όχι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα ποτέ, γιατί δεν κρίνω μόνο τον εαυτό μου και όχι τον κόσμο. Πιστεύω ότι, εντάξει, χωρίς, ποτέ δεν ήμουν έτσι με τριόφρον, αλλά πιστεύω ότι αν δεν ήμουν έτσι αντάξιος της ιστορίας του πατέρα μου, θα έκανα κάτι άλλο. Οι συμβουλές του πατέρα ήταν οι γνωστές πατροπαράδοτες πατρικές συμβουλές, γιατί δυστυχώς τον έχασα πάρα πολύ μικρός, ακόμα δεν είχα βγει στο τραγούδι. Οι κλασικές συμβουλές, το να προσέχω τις παρέες μου, να μην δοκιμάσω ποτέ ναρκωτικά, ο φόβος του κάθε γονιού όταν έχει ένα παιδί που μπαίνει στην εφηβεία και ενδεχομένως να μπλέξει σε διάφορες έτσι παρέες. Πώς σας επηρεάζει εσάς λοιπόν η οικονομική κρίση, που σας επηρεάζει πρακτικά και στη ζωή σας και στη δουλειά σας? Εγώ, καχύ να σου πω την αλήθεια, ότι εγώ έχω κάνει ρυθμίσεις. Σε ό,τι μου είχε έρθει στην εφορία, δεν πήγα και τα πλήρωσα ντούκου, δεν μπορούσα να τα πλήρωσα ντούκου. Πήγα, έκανα ρύθμιση στην εφορία για να είμαι νομοταγής, να μην έχω πρόβλημα αργότερα. Σας είπα και πόσο χρόνο είμαι, κανένα να ρωτιέστε. Ακούω κάτι τέρα. Είναι 60, δεν είναι καλό διατηρείτε. Η ζωή της Άννας θα μπορούσε να βγει και σε βιβλίο και σε... να γίνει και έργο, έτσι ακριβώς. Εντάξει, μπορεί και εγώ αργότερα, όταν φτάσω στα χρόνια της, να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο. Δεν το ξέρω. Ωραία, πάντως, εντάξει, για ανθρώπους που τους αγαπάει ο κόσμος τώρα λέμε, γιατί αυτό το παρακολούθησαν και πολλοί άνθρωποι. Ναι, βέβαια, και εγώ κάποια στιγμή το παρακολούθησα. Εντάξει, είχε ενδιαφέρον. Έχετε βγάλει χρήματα από αυτή τη δουλειά? Έχω βγάλει, αλλά φαίνονται πολύ περισσότερα, γιατί είμαστε κάπου μπροστά στην κάμερα, μας ακούει ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν πολύ περισσότερα αθόρυβα. Πάμε στη Μανιάνα Καλογεράκη λίγο γρήγορα, έτσι, και στο star.gr. Καλημέρα σας. Καλημέρα.